Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον καλό και αγαπητό συνάδελφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον ήρωά μας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, ήρωες επιστρέφουν στην Κρήτη TV μετά από την θερινή ανάπαυλα και νομίζω ήταν το ιδανικό σημείο έτσι ώστε να βγούμε μαζί παρέα, να δώσουμε λίγο το σφιγμό από τα νέα ρεπορτάζ που έτσι μας έχει συνηθίσει να βλέπουμε προσωπικά βιώματα και προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που συγκλονίζουν, μια εκπομπή που την είδε ο κόσμος πέρυσι, καθήλωσε κόσμο πέρυσι και περιμένουμε πολλά και φέτος, Νίκο. Έχεις έτοιμο και το τρέιλερ της πρώτης εκπομπής. Βέβαια, γι' αυτό. Της αυριανής εκπομπής. Πρεμιέρα έχουμε αύριο, λοιπόν. Θέλουμε να κάνουμε και λίγο Τρίτη. Spoiler, όπως λέμε στο διαδίκτυο, με τις ταινίες και τις σειρές. Το σωστό όρο. 11 παρά 10 αύριο. Η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν. Είναι μια εκπομπή που νιώθουμε ευτυχείς όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την παραγωγή. Αποτέλεσε μια αρχική δική μου ιδέα, αλλά πολύ καλά ξέρεις και εσύ, γιατί λειτουργείς ομαδικά, ότι αν δεν υπάρχει μια δυνατή ομάδα γύρω από μια ιδέα, αυτή η ιδέα δεν πρόκειται ποτέ ούτε να πετύχει ούτε να υλοποιηθεί. Έτσι, έτσι. Παντού όπου ισχύει αυτό, η ιδέα της ομαδικότητας, το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό και φαίνεται και γράφει, βέβαια, έτσι. Με τους συνεργάτες σου κάνεις εξαιρετική δουλειά. Με όλους αυτούς, με όλο αυτό το συνεργείο που βρίσκεται δίπλα σου, καλύπτεται με εντυπωσιακά πλάνα τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Είναι συγκλονιστικά τα κοντινά, ομολόγω πολλές φορές εμείς που τα βλέπουμε εδώ δημοσιογραφικά, τα κοντινά, τα μάτια των ανθρώπων που ακόμα και τα πλάνα έχουν σημασία, ακόμα και το στιγμιαίο πλάνο μπορεί να σου μεταδώσει τη σπίθα από τα μάτια ενός ανθρώπου που έχει βιώσει πολλά στη ζωή του. Εσύ μας τα περιγράφεις με τον πιο γλαφυρό και σωστό τρόπο. Εγώ θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου στην συγκεκριμένη παραγωγή, στην Νίκητη του Τουντζάκη, στο μοντάζ, στον Αντώνη το Ρενιέρη, τον σκηνοθέτη της εκπομπής, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη φέτος από τον σκηνοθέτη, από τον Μάνο τον Τζουρουνάκη, τον σκηνοθέτη του κεντρικού δελτίου ειδήσεων εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV, και στους οπερατέρ, τον Μάνο τον Λιανδράκη, τον Γιάννη τον Γιαλουράκη και τον επικεφαλής της παραγωγής, τον Μαρίνο τον Μαυρίδη. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα και είμαστε περήφανοι και ευτυχείς, θα το επαναλάβω, επαναλαμβάνω την φράση ευτυχείς, τον όρο ευτυχείς, καθώς άνθρωποι μας εμπιστεύονται και αυτή τη δεύτερη σεζόν, προκειμένου να φωτίσουμε όψεις της προσωπικότητάς τους και προσωπικά βιώματα τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά. Και αυτό θα ήθελα να σου πω, ότι έχεις αναλάβει ένα βαρύ δημοσιογραφικό φορτίο, από την έννοια ότι πλέον ξεφεύγεις από τα όρια της δημοσιογραφικής δράσης όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Ξέρεις, στο πεζοδρόμιο, να καλύψουμε διάφορες, ας πούμε όπως τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει έρθει, διάφορες καθόδους πολιτικών προσώπων ή το καθημερινό ρεπορτάζ που γράφεται στο πεζοδρόμιο. Αλλά εδώ μιλάς για ανθρώπινες ιστορίες, μιλάς για ψυχοσυνθέσεις ανθρώπων. Σε επηρεάζει αυτό και σε επηρέασε πέρυσι κατά την έναρξη της πρώτης προβολής της εκπομπής. Ποιος άνθρωπος, και τα συναισθήματα αυτά. Ποιος άνθρωπος δεν θα επηρεαζόταν ακούγοντας, έχοντας ως συνομιλητή έναν συνάνθρωπό του, ο οποίος πάσχει από την πιο θανατηφόρα κληρονομική ασθένεια της λεγόμενης και ως λευκής φυλής. Αυτό είναι και το θέμα της πρώτης εκπομπής, το οποίο θα προβληθεί αύριο εδώ στην Κρήτη TV 11 παρά 10, και αναφέρομαι στην νόσο της σκιστικής ίνωσης. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει εμείς οι δημοσιογράφοι, κακά τα ψέματα, ας αποτελέσει η πρεμιέρα της αυριανής εκπομπής ως την αφορμή προκειμένου να μάθουμε, γιατί δεν ξέραμε, τι ακριβώς είναι η κυστική ίνωση και τον Γολγοθά που ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτό το Γολγοθά ήθελα να καταλήξω, γιατί διαβάζω ότι είναι μία νόσος, μία πάθηση, η οποία την έχει ακόμα κάποιος από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο, από τη στιγμή της γέννησής του. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς όλο αυτό το Γολγοθά, όλα αυτά τα εμπόδια που συναντιόνται στη ζωή εκείνων των ανθρώπων που πάσχουν από την κυστική ίνωση, μέχρι να το ξεπεράσουν, ξεπερνιέται, Νίκο. Θα το μάθουμε, βέβαια. Νομίζω είναι η ιδανική πρεμιέρα αύριο της εκπομπής, καθώς μία από τις πρωταγωνίστριες των ηρών αύριο με πλησίασε κατά διάρκεια του καλοκαιριού, μου εξήγησε την οικιστική ίνωση και είπα αυτό είναι το θέμα που θα ξεκινήσω φέτος στην εκπομπή. Συζήτησα με τους συνεργάτες μου και αποφασίσαμε οι αυριανοί ήρωες, οι αυριανοί πρωταγωνιστές να είναι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας. Είναι η περίφημη αόρατη ασθένεια οικιστική ίνωση. Δεν φαίνεται ότι κάποιος νοσεί. Σίγουρα δημιουργεί πολλά προβλήματα σε έτσι, ζωτικά όργανα του οργανισμού όσων πάσχουν από οικιστική ίνωση. Δεν φαίνεται ωστόσο
είναι πολύ σοβαρή και είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς να μάθουμε την νικηστική ένωση, να μάθουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη στήριξή μας και πολύ περισσότερο να προτρέψουμε την πολιτεία, αν ακούει κανείς, να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί μέχρι τα 18 τους νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική, από τα 18 και μετά αρχίζει ο πολύ μεγάλος Γολγοθάς, καθώς μεταφέρονται από την πνευμονολογική κλινική σε οποιαδήποτε άλλη κλινική κριθεί αναγκαίο, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Βιώματα λοιπόν και ιστορίες ανθρώπων αύριο 11 παρατέταρτο, 11 παρα 10. Αύριο 11 παρα 10 εδώ στην Κρήτη TV γίνεται η πρεμιέρα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ρωτούσε με ποιο θέμα θα ξεκινήσουμε φέτος την παραγωγή. Περίμεναν πώς και πώς. Να ευχαριστήσω και εδώ τον όμιλο της Κρήτη TV για την εμπιστοσύνη που δείχνει όχι μόνο στο πρόσωπό μου αλλά σε όλη την ομάδα και άναψε έτσι το πράσινο φως προκειμένου να ζήσουμε συνταρακτικές στιγμές και να βιώσουμε έτσι όμορφα συναισθήματα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καλή πρεμιέρα πολύ. Να έχεις. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να σου πάνε όλα όπως ακριβώς τα έχεις σκεφτεί και αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Είσαι ο ήρωάς μας. Ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Τα συναισθήματα είναι αμοιβαία.